Παμαλία Κάτζου, Έλενα Παπαδημητρίου κοντά μας. Καλώς ήρθατε, Έλενα. Καλή συνάδελφη. Χρόνια σου πολλά, Έλενα, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, Ρόνι. Καλώς σας βρήκα. Κάνετε καγκουρό και τέτοια. Όχι, αυτά, καγκού δεν κάνω. Όχι, δεν το ήξερα. Παρατηρούμε το κινούμενο έδαφος του εκλογικού σώματος ενόψης Ευρωπαϊκών Εκλογών. Και αυτός χορός είναι. Απλώς δεν είναι πολύ. Δεν φαίνεται πολύ διασκεδαστική αυτή η γυμναστική. Ναι, φαίνεται δύσκολη. Αλλά δεν μου φαίνεται και εύκολη. Δεν είναι δύσκολη. Δεν έχω κάνει, δεν ξέρω. Και εγώ μια φορά έχω κάνει. Εντάξει. Ωραία είναι. Φαίνεστε πάντως έτσι όλες. Είστε τη γυμναστική. Εγώ κάνω γυμναστική. Όλες. Πρόσφυτ. Χρόνια. Όλοι πρέπει να κάνουμε γυμναστική. 20 χρόνια. Υγεία μας. 30. Ναι. Πρωτίστως. Για το σώμα μας. Όχι, εγώ δεν κάνω. Όχι, υγεία είναι πρώτο. Το ποδήλατο, Νίκο Υποφάντη. Έκανα. Τώρα δεν προλαβαίνω. Τώρα έχουμε να ετοιμάσουμε την εκπομπή. Όλο το απόγευμα μας θέλει να ετοιμάζουμε εκπομπές εμείς. Λοιπόν, γενικά είναι μια περίοδος που όλοι τρέχουν και πρωτίστως οι υποψήφοι και οι αρχηγοί βέβαια τρέχουν. Καγκού κάνουν. Καγκού δεν λες τίποτα. Μόνο αν είσαι καγκουρό τα προλαβαίνεις όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε χθες σημαντικά ευρήματα με την Opinion Poll. Τα δείξαμε και στο κεντρικό μας δελτίο και νωρίτερα εδώ στην εκπομπή. Η πρώτη θέση νομίζω ότι, να βλέπουμε και τα ποσοστά, είναι νομίζω προδιαγεγραμμένη. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να πέσει έξω μία δημοσκόπηση τόσο πολύ. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Από το 33, έτσι ακριβώς, όλες οι δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η διαφορά, η τεράστια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και μάλιστα διατηρώντας και τα ποσοστά των προηγούμενων, της προηγούμενης Ευρωκάλπης. Ναι, άρα ουσιαστικά επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει βάλει το πήχη στο 33% που όπως είπε τώρα μου ήταν της προηγούμενης Ευρωκάλπης, φαίνεται να το επιτυχάνει με βάση όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Νέα Δημοκρατία. Και σταθερά δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, με προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα το έχει το ΠΑΣΟΚ. Mm. Και το λέω γιατί το λέω αυτό. Γιατί. Θα εξηγήσω. Όχι γιατί δεν είναι παραπάνω το ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Είναι. Για να λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει ότι θα είναι πολιτική ήττα η μη κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ναι. Τώρα αυτό έχει αλλάξει βέβαια. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα για την κεντροαριστερά, εάν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις, θα είναι δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Θα έχουμε ένα έκτακτο συνέδριο, γιατί ακούγεται πολύ στο ΠΑΣΟΚ αυτό. Mm-hmm. Ότι κάποιοι είναι έτοιμοι, εφόσον τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θα ικανοποιούσαν την παράταξη, να ζητήσουν ένα έκτακτο συνέδριο και να τεθούν επιτάπτως όλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί και θέμα ηγεσίας, δεν το γνωρίζω πραγματικά, αλλά επειδή ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης το έχει πει, έχει μιλήσει για πολιτική ήττα, δεν θα είναι λίγο περίεργα τα θέματα. Τώρα τελευταία δεν το λέει βεβαίως. Όχι, όχι, στην αρχή είπα. Το είπα στην αρχή την τοποθέτηση. Θα συμφωνήσω. Πάντως. Άρα την επομένη τι καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι πλέον ο καθένας θα διαβάζει τα αποτελέσματα όπως τον συμφέρει, όπως τον βολεύει. Τώρα πάμε λίγο μερικά βήματα πίσω. Όλη αυτή η περίοδος, η προεκλογική μέχρι την 9η Ιουνίου, έχει μία ατζέντα που αφορά το εσωτερικό της χώρας, τα προβλήματα στη χώρα. Όλοι διαβάζουν λοιπόν, όλοι κάνουν προεκλογική περίοδο και όλοι διαβάζουν και μιλούν δημόσια για όσα θέματα αφορούν μόνο την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καθόλου το κομμάτι της ευρωπαϊκής συζήτησης. Έτσι, όλη η ανάγνωση θα γίνει με τα ίδια κριτήρια. Δεν συζητάνε ούτε οι υποψήφοι, ούτε τα κόμματα, ούτε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί μην βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω για το. Ποιο είναι το χρέος, ποια είναι η δουλειά και τι θα πάνε να κάνουν αυτοί οι υποψήφοι που εμείς θα ψηφίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ακόμα μία σύγχυση σχετικά με το ποιο είναι ποιο όργανο και τι κάνει. Οπότε προφανώς και όλη η ανάγνωση της επόμενης μέρας θα γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Ενώ εδώ παίζεται κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο σημαντικό, κάτι που ξεφεύγει. Αφορά την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι από όλα τα στοιχεία και από τις δημοσκοπήσεις είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ακόμα και τα δύο πρώτα κόμματα, δηλαδή ειδικά η Νέα Δημοκρατία, όπως παίξατε και νωρίτερα το θέμα της εισπύρωσης, είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τη εισπύρωση που θα είχε εν ώψη κάποιας άλλης εκλογικής διαδικασίας. Τώρα το 60% για το κυβερνών κόμμα είναι σχετικά χαμηλά. Βέβαια, έχουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες που εκεί θα δούμε ότι θα πέσει πολύ μεγάλη πίεση. Όμως, εγώ επιμένω ότι η συζήτηση, έχουμε ακόμα χρόνο να πάει και στη μεγαλύτερη εικόνα. Έλενα, τι είναι αυτοί που θα κάτσουν ακριβώς στα έδρανα που βλέπουμε απέναντί μας. Τι είναι, από πού είναι και το τι γίνεται φοβάστε, και στις υπόλοιπες χώρες. Φοβάστε το θέμα της ακροδεξιάς, κυρίως από χώρες
της κεντρικής Ευρώπης, προφανώς, από παραδοσιακές χώρες που η Γαλλία μπορεί να καταφέρει. Η Γαλλία είναι mainstream πια. Ακροδεξιά, για έχει να λέμε. Ακροδεξιά, και όχι μόνο αυτό. Εκεί παράγουν και νέους αρχηγούς ακροδεξιάς. Αυτός ο οποίος έχει πάρει τώρα το χρήσμα από την Le Pen, ναι, είναι 28 χρονών, έχει 1,5 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, κάνει καμπάνια, είναι πάνω από 32% στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή μπορούμε να δούμε την ακροδεξιά πρώτη στη Γαλλία. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις και κάποιες έρευνες, υπάρχει σοβαρή περίπτωση σε 9 χώρες να είναι πρώτα ευρωσκεπτικιστικά, ακροδεξιά, εθνικιστικά και λαϊκιστικά κόμματα. Και σε άλλες 9, εντάξει, τα ίδια κόμματα είναι δεύτερα ή τρίτα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Κάθε φορά που η Ευρώπη συνολικά και το ευρωπαϊκό ιδεώδες αντιμετωπίζει μια κρίση, και είδατε σε μεγάλα ζητήματα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο λόγος. Είδατε τι έγινε με τους αγρότες. Εξωσηκώθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, δεν αναλαμβάνει τις δράσεις που θα πρέπει και για την ενεργειακή κρίση, πάντα σε δεύτερο χρόνο και αν αντιδράσει και όπως θα αντιδράσει, υπάρχει πια μια ξεκάθαρη αμφισβήτηση των Ευρωπαίων ψηφοφόρων πολιτών στο αυτό που εμείς, που εγώ υποστηρίζω με στένο στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μου, το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Μ' αρέσει, το θέλω, το υποστηρίζω. Αλλά όχι αυτό. Τώρα, εδώ πέραν το ότι η παράθεση διεξάγεται με όρους εθνικούς και όχι ευρωπαϊκούς, έτσι, και το επισημάνατε και οι δύο, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την αποχή. Γιατί είναι αυτή που φαίνεται, Αμαλία, να προβληματίζει όλα τα κόμματα. Νομίζω ότι θα είναι ο παράγοντας κλειδί για τα ποσοστά που θα λάβουν τα κόμματα. Άκουγα και τον κύριο Ζούπη και συμφωνώ. Να το εδώ. Λοιπόν, ότι και για το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται ότι έχει μια ανωδική τάση, μαζεύει λίγο τη χασούρα αρκετά ή λίγο τη χασούρα του προηγούμενου διαστήματος. Αλλά και το ποσοστό που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μην το θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό για το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Mm-hmm. Άκουγα μία ανάλυση και διάβαζα μία ανάλυση που έλεγε ότι και για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δίνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις εύρος. Ναι. Αν πάνε, αν υπάρχει μια συσπήρωση και δεν υπάρχει τόσο αποχή των ψηφοφόρων που θα ψηφίσει τον κύριο Κασελάκη, μπορούμε να το δούμε στο άνω πάτωμα. Στο 17 είναι το άνω πάτωμα, το 18 δεν ξέρω, δεν είμαι δημοσκόπος. Λέω όμως, το ίδιο θα συμβεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Όσοι περισσότεροι πάνε να ψηφίσουν, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό θα γράψει στην κάλπη. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είναι χαλαρή η ψήφος των ευρωεκλογών. Έλενα. Εγώ λέω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα με την επιστολική ψήφο. Νομίζω ότι καλύπτεται ένα κομμάτι, ένα κενό, το οποίο θα το χάναμε. Θα πήγαινε να ψηφίσουν. Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό. Με όλη τη συζήτηση για το ποια είναι τα προβλήματα αυτής της διαδικασίας, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ας πούμε ότι έχουμε ένα κέρδος. Την αποχή από σήμερα δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, το λένε και οι δημοσκόποι, το λένε και οι ερευνητές. Καταλαβαίνουμε όμως ότι δεν υπάρχει ο ίδιος βαθμός δέσμευσης εσωτερικής πολιτικής του καθενός να πάει να ψηφίσει την 9η Ιουνίου. Όμως ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε και για τους εσωτερικούς, γιατί και ένα μήνυμα το μπορεί να θέλει να στείλει στην πολιτική, αυτό δεν είναι μεμπτό, αυτό είναι κανονικό και δεκτό, αλλά μην είναι μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, μπορούμε ίσως να εκτιμήσουμε, να ψυχαναμιστούμε ότι δεν θα έχουμε κανένα ρεκόρ συμμετοχής. Πάντως θα έλεγε κανείς ότι με τόση τοξικότητα και τόση σφοδρή αντιπαράθεση προεκλογικά, ότι ο πολίτης, ο ψηφοφόρος θα πάει στην κάλπη. Πώς να το πω, δηλαδή πλέον έχει περάσει σε όλους μας ένα μήνυμα ότι εδώ ουσιαστικά υπάρχει ένα διακύβευμα. Έχει να κάνει με τη σταθερότητα της χώρας. Τουλάχιστον αυτό λέει και η κυβέρνηση. Έτσι, ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση και επιπλέον να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Και από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό μήνυμα, μια ισχυρή στήριξη στην κυβέρνηση για να συνεχίσει το έργο της. Εντάξει, πάντως αυτό δημιουργεί και για μένα είναι λίγο οξύμορο. Οξύμορο είναι. Ναι, γιατί το λέω. Γιατί η κυβέρνηση προσφάτως με ενωπή εντολή έχει πάρει 41%. Οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές. Ότι εμείς, τα κόμματα, όχι εμείς, τις ανάγουν σαν εθνική κάλπη, το δέχομαι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αν η Νέα Δημοκρατία, που δεν φαίνεται να χάνει, ξαναλέω, το 33%, πάρει 31%, αυτό θα σημαίνει ότι θα μπει σε δοκιμασία η πολιτική σταθερότητα. Ναι. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα περιμένουν στη γωνία την κυβέρνηση, αν δεν πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, να λένε συνέχεια ότι ορίστε, ο ψήφος δυσαρέσκειας. Ναι. Έτσι, το 41 έγινε 33, έγινε 31, έγινε 32. Με νομίζετε, θα τα ακούσουμε αυτό το βράδυ των εκλογών. Αλλά δεν μετράμε τα ίδια πράγματα όμως. Όχι, μετράμε πατάτες με μπουκάλια. Δεν μετράμε τα ίδια πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, και να ξαναπετάξω την μπάλα στις Βρυξέλλες. Αντιστοίχως, το πώς θα ψηφίσουμε τώρα,
θα φανεί στις δύσκολες αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Αν δηλαδή τα μικρά αυτά τα κόμματα που συζητάμε, τα ακροδεξιά, τα λαϊκιστικά, τα ευρωσκεπτιστικά, πάρουν πολλά ποσοστά, θα είναι πολύ δύσκολες οι συνεργασίες για τα μεγάλα κόμματα, για τις μεγάλες πολιτικές ομάδες δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τι σημαίνει αυτό? Δύσκολα εμπόδια για αποφάσεις στα σημαντικά θέματα. Μάλιστα. Και έχουμε περάσει κρίσεις και στα τελευταία 5 χρόνια, ναι, και στα προηγούμενα, και είδαμε ότι αυτές οι συμμαχίες, τουλάχιστον μεταξύ των μεγάλων κομμάτων, μπορούσαν έστω και την ίστατη στιγμή, με μια συνεννόηση, να γίνουν και να προχωρήσουν τα πράγματα. Αν είναι κατακαιρματισμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πέφτουμε πολύ συχνά σε τύπους. Πολύ πιο δύσκολα. Λοιπόν, σας αρέσει ότι χρησιμοποιούν το χιούμορ τους οι μεγάλοι, τουλάχιστον πολιτικοί αρχηγοί? Σας αρέσει το τύπος? Αμήν. Είναι καλό. Δεν θα τους βρούνε πουθενά αλλού αυτούς τους ψηφοφόρους. Το βλέπουμε και στο FYI, που είμαστε ένα ενημερωτικό μέσο που απευθυνόμαστε στις ψηφιακές γενιές. Μισό λεπτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού θα τους βρούνε? Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει γυρίσει μια εκδοχή για όλες τις ομάδες. Πάμε να τον ακούσουμε για τον ΠΑΟ και επανερχόμαστε. Πάμε. 3-3. Το πάρετε το πρωτάθλημα, παιδιά, σας το προέβλεψα. Για να πάμε όμως τώρα λίγο στα πιο σοβαρά. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φαίνεται ότι τα μέτρα τα οποία πήραμε, δύσκολα μέτρα, φαίνεται να αποδίδουν. Μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το πρόβλημα της οπαδικής βίας οδεύει πια προς το τέλος. Του χρόνου θα χρειαστεί να χτίσουμε πάνω στις πολύ θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών, έτσι ώστε πια να γίνουμε Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο. Τις οικογένειες με τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν και να μην αισθάνονται ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα. Αλλά επειδή ξέρω πότε πρέπει να σταματώ και να βρω καλό την τύχη μου, δεν κάνω καμία άλλη πρόβλεψη εδώ και στο εξής. Σιγά μωρέ, τι είπα. Ούμενο για που πέρασαν στο Final Four Ολυμπιακό. Γατάκια. Ναι, γατάκια. Μου άρεσε. Επειδή εδώ σε αυτό το τραπέζι φιλοξενούμε οι δύο συναδέλφοι είναι από Θεσσαλονίκη, έτσι καταγωγή. Η Ντόρα είναι ΠΑΟΚ. Πήρατε, μπράβο. Και Άρης είναι η Έλληνα. Χθες που βρέθηκε πάνω στο κοινό, είπε να πάρει και ο Άρης, λέει, το κύπελο. Όχι, σε Παθηναϊκός όμως. Ήταν φουλ επίθεση Θεσσαλονίκη, θα το πω. Φουλ, μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Έτσι, και... Δεν γίνεται. Η Βόρεια Ελλάδα. Και κοιτάξτε και τώρα. Και... Η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Δεν θα τους βρουν τους ψηφοφόρους πουθενά. Πάντως στο TikTok οι αρχηγοί, και δεν θα μιλήσω μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, δείχνουν και ένα άλλο πρόσωπο. Και ο γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας. Με τον Spider-Man ή με τον Batman. Δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Το οποίο το. Και αυτές οι προχωρημένες ιδέες να αντιστοιχούν και στην πολιτική πραγματικότητα και στις πράξεις, βέβαια, έτσι. Είναι με τον Batman, έτσι, αγαπημένος του γραμματέα. Ναι. Ο Batman. Ναι. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία που έχει βγάλει. Έχει φοβερό χιούμορ. Δεν το συζητάμε. Ο Batman. Έχει φαν νέα παιδιά, να ξέρετε, φαν. Ναι. Εγώ βλέπω από την κόρη μου, ναι, πραγματικά τον θεωρούν πάρα πολύ χαρισματικό. Virality. Ναι, μπράβο. Μπράβο πάντως. Συγγνώμη, τα γαλλικά του τα ακούσατε όταν είχε πάει στο... Όχι, τα ποντιακά. Βεβαίως, πέρυσι, όταν ήταν με το Μελανσόν. Με το Μελανσόν τα ακούσατε τα γαλλικά του. Στις γαλλικές εκλογές το 2022. Εγώ άκουσα τα ποντιακά χθες. Τα... Λοιπόν, ποντιακά. Τα ποντιακά, μάλιστα. Λοιπόν, κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Ελένα, χρόνια πολλά και πάλι για την γιορτή σου. Να είστε καλά.